Μεγάλη ζημιά στο κατακάλι Κορινθία προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα. Όγκοι νερού, φούσκωσαν ρέματα στην περιοχή και πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια. Σύκισμο ενώ ένα παλιό σπίτι, τμήμα το οποίο είχε κτιστεί μέσα σε ρέμα, ισοπεδώθηκε από την ορμή του νερού. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να προχωρήσει σε άντληση υδάτων σε 4 σπίτια στον οικισμό. Συνεργεία του Δήμου Κορινθίων από νωρίς το πρωί πήγαν στα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα και αποκαθιστούν τις ζημιές. Άλλη μια φορά ύστερα από το 2003, όλο το νερό το έριξε στην περιοχή μας για τα γύρω χωριά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς που σταμάτησε, αλλιώς θα είχαμε πάρα προβλήματα στην περιοχή μας. Έχει κάνει ζημίες. Έχει κάνει αρκετές ζημίες, βέβαια στο δόστρωμα του δρόμου από Καταγάλη προς Αλμυρή, για το χαντάκι που είχαν ανοίξει για την ίδρυση, σε πολλά σημεία έχουν πάει σε πολύ βάθος. Και είναι... πέσει με άντρες, εδώ ήταν ένα σπίτι παλιό, το οποίο είναι υπουργημένο τώρα, έχει πάρει κάποιος Κορίνθιος. Και δεν πρόλαβε να ρίξει τα μπετά, τον πρόλαβε όμως η θεομηνία αυτή και το κατεδάφισε το σπίτι. Όπως το βλέπετε αυτό είναι αρκετά χρόνια, αλλά κάποτε τα όρια, οι καιρικές συνθήκες τα τακτοποιούν καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Το όλο, όλο το κομμάτι. Όλο. Αλλά αυτά εκεί ήταν τα όρια. Οι καιρικές συνθήκες κάνουν κανένα καλό, πέραν από την καταστροφή, αλλά κανονίζουν και τα όρια, τα φυσικά όρια. Εδώ οι δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση. Όχι, εδώ πέρα μόνο ένα σπίτι όπου κάνουν προσιδερό να πλημμύρισε, ναι. Το οποίο έρθει η πυροσβεστική και το άντλησε. Δικός με το παρόντος εδώ βέβαια και πίσω, καλό σε πάθρο και πίσω από τα μπέλια και εκείνη μια λίμνη και από εκεί εκείνη. Έριξε όλο τον νότο, έριξε από εδώ. Ενώ το σοφικό δεν είχε νερά. Την νύχτα έριξε πάρα πολύ νερό. Έριξε ναι, νερό και μέρα. Φοβηθήκατε για την άλλη φορά και... γιατί οπωσδήποτε γιατί νερά είναι αυτά. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Όσες και δυνάμεις και αν έχεις και ζει και ζει και δεν καταπολεμούνται. Αλλά σιγά το μεγαλώσαν το οικόπεδο. Αλλά λέω που υπάρχουν καιρικές συνθήκες και το καταδαφίζουμε. Και μετά φταίει η πολιτεία που δεν κάνει έργα την πιμπυρικά. Ο Γεζαλής. Καλά είσαι. Θα πάω ξαφνικό, δεν είχε πάνω τώρα. Δεν είχε. Πώς έχει τώρα. Τι έγινε σήμερα, ξημερώματα. Όλη νύχτα, η πιέση στο ποτάμι, όλη νύχτα. Νερό πολύ. Έκανε ζημιές. Τα βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Έκανε ζημιές. Έκανε. Στο χωριό. Εντάξει, δεν έκανε ήρθα νερό, πολύ νερό, γιατί νερό είχαμε να το ξεδάφτα να το δούμε αυτό. Σήμερα μπορώ να δηλώσω για μία ακόμα φορά ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πνευματικού το μόνο που κοιτάζει είναι να ρίξει 100.000 για να φτιάξει πλατείες και αναπαλαιώσεις κτηρίων 100.000 ευρώ και να μην λύσει τα έργα υποδομών που είναι τα ρέματα, οι πλημμύρες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, όμως αυτό το πανηγύρι πρέπει να τελειώσει. Πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε τα έργα υποδομών όπως εγώ εδίδαξα. Τη νύχτα, 3-4 η ώρα, ανοίξαμε τα παράθυρα εδώ πέρα. Χάμος το νερό, πήγαινε χάμος. Μετά 4 η ώρα, ακούμε να μπάμε εδώ πέρα, το σπίτι από κάτω το πήρε, το ποτάμι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα του Κατακαλίου. Πραγματικά ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση, η οποία έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά μετά τις 3 η ώρα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια εδώ και να καταστραφεί αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου. Ήδη αποκαταστείται κάποια αρχικά
καθαρίζει και τον δρόμο αρχικά. Στη συνέχεια μιλήσαμε με τον εργολάβο που είχε αναλάβει τη διαδικτύωση για να μας έρθει να κάνει το... Υπάρχει ένα πρόβλημα στο οδικό δίκτυο Αλμυρής Κατακαλίου, εκεί ακριβώς που περνάει το δίκτυο της σύνδρευσης, το καινούριο δίκτυο, το οποίο επειδή δεν είχε πέσει άσφαλτος ακόμα, με ευθύνη του εργολάβου πάντα, δεν είχε πέσει άσφαλτος που έπρεπε να είχε πέσει, σήκωσε αρκετή ποσότητες χώματος, ελαφρύ χώμα που είχε πέσει κάτω και έτσι υπάρχει επικινδυνότητα στον δρόμο. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτοί μας ακούνε, γιατί αυτό το σημείο μέχρι και αύριο θα έχει αποκατασταθεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα εδώ μέσα στην περιοχή, είναι κυρίως σε κάποια σπίτια.